Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Το βίωσα. Και παρότι οι παγκόσμιες θρησκείες δίνουν το δικό τους ορισμό στο ότι είναι παράδεισος, για τον κοινό νου το ερώτημα παραμένει. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη του παραδείσου? Υπάρχουν επιστημονικά ευρήματα να μας καθοδηγήσουν στο μονοπάτι της ανακάλυψης? Ή μήπως αν βρούμε τα όρια του παραδείσου, θα βρούμε και τις πύλες της κολάσεως? Πρόσφατες ανακαλύψεις της ιατρικής επέτρεψαν στους γιατρούς να επαναφέρουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τις φαρυφές του θανάτου. Αυτά τα ιατρικά θαύματα έφεραν την αύξηση του φαινομένου που αποκαλείται επιθανάτια εμπειρία, δηλαδή ανθρώπους που ξέφυγαν από το κράτημα των γιατρών, αλλά επανήλθαν στη ζωή και μπόρεσαν να μιλήσουν, να μεταφέρουν τα ασύλληπτα ζωντανά, αν και ανεξήγητα οράματά τους. Ας ξεκινήσουμε με κάποια από τα πιο πρόσφατα και συντριπτικά γεγονότα. Παρά τις ηρωικές τους προσπάθειες, ακόμα και οι καλύτεροι των γιατρών είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ο ασθενής προφανώς ήδη εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την ιατρική αλλά και την επιστήμη της φυσικής, αυτό που συνέβη σε αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο είναι αδύνατο. Είδα το πιο απίστευτο πράγμα. Η γυναίκα λέει στο γιατρό ότι είχε εγκαταλείψει το σώμα της τη στιγμή που όλοι όσοι βρίσκονται στο χειρουργείο προσπαθούσαν να την ανανύψουν και βρέθηκε να ύπταται αρκετούς ορόφους στο νοσοκομείο, ώσπου έφτασε στην ταράτσα. Απολάμβανε τη θέα του ορίζοντα όταν παρατήρησε κάτι κόκκινο με τη γωνιά του ματιού της. Ήταν, όπως είπε, ένα παπούτσι. Την άκουγαν με σκεπτικισμό. Ούτες ή άλλως βρισκόταν σε βαθύ κόμμα. Αλλά όταν ο γιατρός Ρέιμον Μούντι, συγγραφέας του βιβλίου «Ζωή μετά τη ζωή», άκουσε για το συμβάν, ήταν πιο δεκτικός στο να αποδεχτεί την ιστορία της. Ο δόκτωρας Μούντι είχε ερευνήσει εκατοντάδες παρόμοια περιστατικά. Η επιθανάτη εμπειρία αποτελεί μια ισχυρή πραγματική δήλωση του επέκεινα. Ενώ βελτιώνονται οι τεχνικές ανάνυψης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν τέτοιου είδους βαθιές, σημαντικές εμπειρίες, καθώς επιστρέφουν από το χείλος του θανάτου. Μας λένε πως βρέθηκαν έξω από τα σώματά τους, που λειτουργούσαν και ήταν ζωντανά. Ως γιατρός, ξεκίνησε τις κλινικές έρευνες αυτές τις εμπειρίες κακοπροαίρετα και σύντομα συνειδητοποίησε πως δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε τα δεδομένα. Αναπόφευκτα, ένας εκ των παρόντων επέμεινε να αποδείξει την ιστορία της γυναίκας. Φαινόταν αρκετά απλό. Κάποιος θα ανέβαινε στην ταράτσα να το ελέγξει. Κάποια στιγμή αρχίζεις να αποδέχεσαι την πραγματικότητα και αντιλαμβάνεσαι την εγκυρότητα κάποιων από αυτές τις εμπειρίες. Αυτό είναι το παπούτσι. Είναι το κόκκινο παπούτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι απίθανο μια γυναίκα σε κόμμα, στον κάτω όροφο, να γνωρίζει για το κόκκινο παπούτσι στην ταράτσα. Χρειαζόμασταν ένα επιστημονικό τρόπο για να καταδείξουμε ότι το σώμα και το πνεύμα μπορούν να υπάρξουν διαχωρισμένα. Αν ανακαλύπταμε κάτι τέτοιο, τότε θα αποτελούσε ισχυρό επιχείρημα για την ύπαρξη επιθανάτιας ζωής. Πώς θα μπορούσε να γίνει όμως κάτι τέτοιο? Μερικές φορές το απρόσμενο αποδεικνύεται η καλύτερη λύση. Στην περίπτωση της Παμ Ρέινολτς, σωρία επιστημονικών οργάνων και μετρήσεων τοποθετούνται στο σώμα της τη στιγμή του θανάτου. Τα αποτελέσματα συγκλονιστικά. Στα 35 της βρίσκουν στην Παμ επικίνδυνο ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Η μόνη της ελπίδα μια συνήθιστη επέμβαση. Για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα και να σώσουν τη ζωή της, οι γιατροί πρέπει να αφαιρέσουν όλο το αίμα από τον εγκέφαλο της Παμ. Επιπλέον η θερμοκρασία του σώματός της θα πέσει 15 βαθμούς Κελσίου. Η παλμή και η αναπνοή της θα πάψουν εντελώς και θα σταματήσουν κάθε δραστηριότητα του εγκεφάλου. Οι γιατροί που θα διενεργήσουν αυτή την τόσο επικίνδυνη επέμβαση της έδωσαν το προσωνύμιο «Στάση», καθώς η ΠΑΜ θα έχει κλινική εικόνα νεκρού. Επειδή αυτό που θα συμβεί είναι εξαιρετικά μοναδικό και αναπάντεχο,
Ο γιατρός Μάικλ Σάμπομ, καρδιολόγος και συγγραφέας του «Φως και θάνατος», θα ερευνήσει διεξοδικά την εμπειρία της Παμ Ρέινολτς. Η διαδικασία του θανάτου επιστημονικά, τώρα ξέρουμε ότι είναι διαδικασία και όχι στιγμιαία φάση. Ξεκινά με τη φυσιολογική πραγματικότητα που έχουμε στον ξύπνιο μας και τελειώνει με το αμετάκλητο του θανάτου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το σώμα πεθαίνει σε διαφορετικές αναλογίες. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς ως επιστήμονες και γιατροί είναι να καθορίσουμε πότε ο εγκέφαλος είναι νεκρός, πότε ο άνθρωπος έχει πεθάνει πραγματικά. Στην περίπτωση της Παμ Ρέινολτς, ένας από τους χειρούργους ανησυχούσε κυρίως για περίπτωση παραλυρήματος, το οποίο μπορούσε να αποδειχτεί μοιραίο στη διάρκεια μιας τόσο ιδιαίτερης επέμβασης. Για να αποσοβήσει τον κίνδυνο τέτοιων περιπλοκών, ο εγκέφαλος και το σώμα της Παμ θα συνδεθούν με όργανα και θα παρακολουθούνται. Και έτσι, αυτό που θα ακολουθήσει γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η Παμ είπε στους γιατρούς ότι εγκατέλειψε το σώμα της και έγινε θεατής στην εγχείρηση που γινόταν πάνω του. Αργότερα περιέγραψε ανθρώπους και διαδικασίες, ακόμα και ιατρικά όργανα που δεν υπάρχει περίπτωση να είχε δει. Η Παμ Ρέινολτς είχε μια πολύ βαθιά επιθανάτια εμπειρία. Εκείνη τη στιγμή στον εγκέφαλό της δεν είχε καταγραφεί καμία εγκεφαλική δραστηριότητα, καμία δραστηριότητα διακλάδωσης του εγκεφάλου, και το αίμα είχε αποστραγγιστεί στην κυριολεξία από το κεφάλι της σε εκείνη τη φάση. Επομένως, το σενάριο του παραλυρήματος απορρίπτεται, επειδή κατά τη διάρκεια της εμπειρίας της δεν υπήρχε δραστηριότητα παραλυρήματος στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Επιπροσθέτως, είχε βίσματα και στα δύο της αυτιά. Επομένως, δεν θα μπορούσε να είχε ακούσει τίποτα από τις συζητήσεις εντός του χειρουργείου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Αλλά θυμότανε με ακρίβεια συζητήσεις που γίνονταν εκείνη τη στιγμή μεταξύ χειρουργών. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε αντανακλαστικό παρακολουθούνταν. Βρισκόταν σε βαθιά φάση αδράνειας. Αλλά η Παμ Ρέινολτς κατάφερε να περιγράψει ένα συγκεκριμένο χειρουργικό εργαλείο με τρομερή λεπτομέρεια. Εργαλείο το οποίο αργότερα είπε ότι έμοιαζε με ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με ένα δοντάκι πάνω. Είχε παρατηρήσει ακόμα ότι το εργαλείο είχε εναλλάξιμες λεπίδες και τα κρατούσαν μέσα σε κάτι που περιέγραψε ως πολυγονική θήκη. Πώς θα μπορούσε η Παμ Ρέινολτς να περιγράψει με τέτοια τρομερή ακρίβεια λεπτομέρειες της επέμβασης στο χειρουργείο, όπου εκείνη εκείτεντο σύμφωνα με όλα τα ιατρικά όργανα νεκρή? Η εμπειρία της Παμ Ρέινολτς αποτελεί μια ακόμα απόδειξη για την ύπαρξη ζωής μετά το θάνατο. Αλλά πού υπάρχει η ζωή? Πλησιάζουμε μήπως την αναγνώριση του τόπου κατοικίας του πνεύματος? Μήπως προσεγγίζουμε λίγο τον παράδεισο? Ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, θέλει εδώ και αιώνες τον Ιησού Χριστό να έχει πεθάνει στο Σταυρό, να θάβεται και να βγαίνει από τον τάφο ζωντανός. Αυτό, σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα, είναι ιστορικό γεγονός. Για τον χριστιανό, η πραγματικότητα του Παραδείσου δεν χρήζει περαιτέρω απόδειξης από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, μια άλλη δημοσκόπηση αναφέρει πως 8 εκατομμύρια Αμερικανοί, δηλαδή το περίπου 5% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, είχαν μια επιθανάτια εμπειρία. Και αυτό μόνο στη σημερινή εποχή. Όμως αυτό το εξωσωματικό γεγονός συμβαίνει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ο Πλάτωνας γράφει στους διαλόγους. Δεν πιστεύουμε αλήθεια ότι ο θάνατος είναι ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα και ότι η επιθανάτια κατάσταση είναι όταν το σώμα διαχωρίζεται από την ψυχή και η ψυχή συνεχίζει μόνη. Ο Πλάτωνας παρουσιάζει το γεγονός ως κοινότοπο δεδομένο. Και η Αγία Γραφή, γραμμένη και συμπληρωμένη μέσα σε διάστημα εκατοντάδων ετών, συμπεριλαμβάνει πολλές ιστορίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμπειρίες ανθρώπων από το επέκεινα. Για παράδειγμα, στις Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 7, στίχοι 55 και 56, ο Στέφανος βλέπει προθανάτιο όραμα. Περικυκλωμένος από τους εχθρούς του, ο Στέφανος φωνάζει. «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται εκ δεξιών του Θεού». Αλλά και στη δεύτερη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12, ο Παύλος περιγράφει αυτό που από πολλούς θεωρείται δική του επιθανάτια εμπειρία. «Και γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, είτε μέσα στο σώμα του, είτε εκτός από αυτό, δεν ξέρω, οδηγήθηκε στον παράδεισο και άκουσε ερήματα άρρητα που δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει σε κανέναν άλλον άνθρωπο». Σε αυτό το εδάφιο, ο Παύλος μας λέει πως βρέθηκε πραγματικά μέσα στον παράδεισο. Λόγω του βιβλικού σκηνικού, αυτά τα παραδείγματα γίνονται αποδεκτά από τους πιστούς ως τεκμήρια. Για τους σκεπτικιστές όμως, είναι απλώς ένα ακόμα παράδειγμα προσωπικών απόψεων.
Οι ερευνητές ωστόσο δεν αποθαρρύνονται. Η αναζήτηση του παραδείσου αναμφίβολα μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με το άγνωστο, με τα συχνά ανεξήγητα γεγονότα. Γιατροί και επιστήμονες δεν αγνοούν τις πιθανότητες που προκύπτουν από αυτές τις προσωπικές εμπειρίες. Μάλιστα, νέες στοιχεία στην αναζήτηση του παραδείσου προέκυψαν και συνεχίζουν να προκύπτουν, ακόμα και εντός των τυχών της επιστήμης. Για να κριθεί κάτι ως επιστημονικό, πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες. Για παράδειγμα, αν κληθούμε να κρίνουμε μια θεωρία σε επιστημονική βάση, η γνώση των γεγονότων ή των αρχών πρέπει να προκύπτει μέσω συστηματικής μελέτης. Το ζήτημα είναι πράγματι αυτές οι προσωπικές εμπειρίες προσφέρονται για επιστημονική μελέτη. Ο ευρύς όγκος δουλειάς του Δ. Μούντις το αποδεικνύει. Ξεκίνησα την έρευνά μου μιλώντας με περίπου 150 άτομα, τα οποία βρέθηκαν στο χείλος του θανάτου και είχαν σχετικές εμπειρίες. Κατάφερα να εντοπίσω 15 κοινά στοιχεία, τα οποία συμβαίνουν στις ελόγω εμπειρίες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή πάθησης του ασθενούς. Καταρχάς, όταν αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στο απόλυτο όριο της σωματικής αντοχής, θεωρούνται συχνά νεκροί από τον επιμελητή γιατρό. Ακούν ένα δυσάρεστο ήχο και νιώθουν να κινούνται πολύ γρήγορα μέσα σε ένα διάδρομο, ένα τούνελ. Βρίσκονται έξω από το σώμα τους να παρακολουθούν τις προσπάθειες ανάνυψης που τους γίνονται, αλλά σαν θεατές. Σύντομα αρχίζουν να συμβαίνουν άλλα πράγματα. Έρχονται άλλοι να τους συναντήσουν. Λένε ότι βλέπουν για λίγο τα πνεύματα των δικών τους, των φίλων τους, οι οποίοι έχουν ήδη πεθάνει. Και βιώνουν ένα καλωσόρισμα αγάπης που όμοιό τους δεν έχουν ξανανιώσει. Σε κάποια φάση, ακτίνα φωτός και αγάπης εμφανίζεται και τους κάνει ερωτήσεις. Ένα πανόραμα ερωτήσεων που αποκαλύπτουν κάθε στιγμή της ζωής τους. Και κάποια κρίσιμη στιγμή τους ενημερώνουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στη γη. Το ενδιαφέρον σε όλες τις περιπτώσεις είναι πως το άτομο θέλει να μείνει, αλλά για διάφορους λόγους είναι απαραίτητο ή επιλέγει να επιστρέψει. Και όλοι μετά την επιστροφή τους δηλώνουν πως δεν νιώθουν πια κανένα φόβο θανάτου. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι περιγράφουν τον παράδεισο? Και αν αποδείξουμε την ύπαρξη του παραδείσου, μήπως έτσι αποδείξουμε και την ύπαρξη του σκοτεινού αντιπάλου δέους, της κόλασης? Η εξέταση της προηγούμενης ζωής του ατόμου, που βίωσε τη συγκεκριμένη εμπειρία, έχει να μας δώσει επιπλέον στοιχεία. Υπάρχουν μακροπρόθεσμα σημαντικές αλλαγές στη ζωή ενός ατόμου που έζησε ένα τέτοιο τραυματικό γεγονός? Ή μήπως όλα εξαφανίζονται τελικά στις ξεχασμένες σκιές της μνήμης? Δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι θέλουν να σκέφτονται, πόσο μάλλον να μιλούν γι' αυτό. Όμως η ανακάλυψη του παραδείσου, βασισμένη σε εδάφια όλων σχεδόν των θρησκευτικών κειμένων, αποτελεί εγγύηση για την ύπαρξη και του αντίθετου, του τρομερού άδη του κάτω κόσμου, αυτού που κοινώς ονομάζεται κόλαση. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, ο Ιησούς αφηγείται την ιστορία του πλούσιου νεαρού που πεθαίνει και πηγαίνει στην κόλαση. Και στον Άδη σηκώνει τα μάτια του ψηλά, ενώ βασανίζεται και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ. Τον εκλυπαρεί να τον λυπηθεί, επειδή νιώθει οδύνη μέσα σε αυτή τη φλόγα. Υπάρχουν επιθανάτιες εμπειρίες που απηχούν αυτό το σενάριο? Και βέβαια υπάρχουν. Πριν την επιθανάτη εμπειρία του, ο Χάουαρ Στόρμ θεωρούσε τον εαυτό του ελεύθερο στο στοχασμό. Ήταν επίσης και ορκισμένος άθεος. Για εκείνον η πίστη στο Θεό ήταν πράγμα παράλογο. Όλα αυτά αλλάζουν σε ένα ταξίδι του στο Παρίσι το 1985. Χάουαρτ. Στο Στόρμ γίνεται διάγνωση για διάτρηση του λεπτού εντέρου. Η αγωνία της ασθένειας εξασθενεί το Χάουαρτ. Γνωρίζοντας πως ο θάνατος τον πλησιάζει, αποχαιρετά τη γυναίκα του και γλιστρά στη λύθη. Όταν άνοιξα τα μάτια, βρέθηκα να στέκομαι δίπλα από το κρεβάτι και σκέφτηκα, δεν είναι δυνατόν. Γιατί πριν από μια στιγμή είχα πεθάνει.
Όταν είδα την Μπέβερλι, τη γυναίκα μου, να κάθεται στην καρέκλα απέναντι από το κρεβάτι μου και προσπάθησα να της μιλήσω, έκανε σαν να μην με έβλεπε, να μην με άκουγε. Κανείς δεν μπορούσε να με δει ή να με ακούσει. Και μετά άκουσα φωνές έξω από το δωμάτιο. Αυτοί έξω από το δωμάτιο μου έλεγαν «Βιάσου, έλα μαζί μας. Σε περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα πρέπει να φύγεις». Και πίστεψα ότι είχαν έρθει να με βοηθήσουν. Τους ρωτούσα συνέχεια ποιοι είναι, αλλά αυτοί έλεγαν μόνο ότι είχαν έρθει να με πάρουν, ότι με περίμεναν και ότι έπρεπε να πάω μαζί τους. Πίστεψα ότι θέλανε να με πάνε για εγχείρηση και πήγα μαζί τους. Άρχισαν να με σπρώχνουν, να με τραβάνε, να φωνάζουν, να ουρλιάζουν και αντιστεκόμουν με όλη μου τη δύναμη. Ήταν πολλοί, δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί είχε σκοτάδι. Έπεσαν πάνω μου σαν τις ακρίδες. Όσο περισσότερο τους πολεμούσα, τόσο πιο πολύ εξαγριώνονταν. Μέσα στη φρίκη μου συνειδητοποίησε ότι μου έκοβαν κομμάτια, με κατέτρωγαν. Και όλοι μαζί γελούσαν και με πείραζαν. Και όσο περισσότερο πονούσα, τόσο πιο πολύ διασκέδαζαν. Ενώ βρισκόμουν στο χώμα σε θέση θανάτου, προσπαθώντας να προστατέψω τον εαυτό μου από τις κλωτσιές και τα πειράγματά τους, άκουσα μία φωνή να λέει «Προσευχή σου στο Θεό». Και εγώ σκέφτηκα «Μα δεν πιστεύω στο Θεό». Και η φωνή ξανάπε «Προσευχή σου στο Θεό». Και το ξανάπε τρίτη φορά. Και άρχισα να μουρμουρίζω ανακατωμένα και έλεγα τον 23ο ψαλμό και το σύμβολο της πίστεως και το Πάτερ ημών. Ό,τι κομμάτια μπορούσα να θυμηθώ. Αλλά αυτοί που ήταν γύρω μου εξεγριώνονταν περισσότερο σε κάθε αναφορά του Θεού και μου φώναζαν. Μέσα στην απελπισία μου ούρλιαξα μέσα στο σκοτάδι. «Χριστέ μου, σώσε με, σε παρακαλώ». Τότε ένα μικροσκοπικό φως εμφανίζεται μέσα στο σκοτάδι και γίνεται όλο και πιο λαμπερό. Ήταν το πιο λαμπρό, το πιο όμορφο φως. Με σήκωσε και με γέμισε έκσταση. Ήμουν απολύτως βέβαιος ότι ήταν ο Χριστός που πίστευα ως παιδί. Με πήρε από το απέσιο μέρος που ξέρω ότι ήταν η κόλαση και αρχίσαμε να προχωράμε προς τον Παράδεισο. Με τον Χριστό και τους Αγγέλους που μας καλούσαν, είδαμε τη ζωή μου από την αρχή ως το τέλος της και ντρεπόμουν τόσο για κάποια πράγματα που είχα κάνει στη ζωή μου. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως ήξερα ότι ο Θεός με αγαπούσε και πως ο Χριστός και οι άγγελοι με αγαπούσαν, παρά τα όσα είχα κάνει στη ζωή. Και κάποια στιγμή μου λένε ότι πρέπει να επιστρέψω σε αυτόν τον κόσμο. Μου φάνηκε αβάσταχτο να απομακρυνθώ από κοντά τους, αλλά ήξερα ότι μέσα από την αγάπη τους για μένα και τη δική μου αγάπη για αυτούς, δεν θα απομακρυνόμουν ποτέ πια από τον Θεό και τα ουράνια πλάσματα και τον Χριστό. Όσο απίστευτη και αν ακούγεται η εμπειρία του, ο Χάουαρντ Στόρμ είναι μέχρι και σήμερα πεπισμένος ότι ήταν αληθινή και ότι αυτό το μεμονωμένο περιστατικό ήταν η αιτία να αλλάξει ριζικά ολόκληρη η ζωή του. Τι γίνεται όμως με εκείνους των οποίων οι εμπειρίες δεν είναι τόσο τρομακτικές όσο του Χάουαρντ Στόρμ? Είναι κατανοητό πως η επαφή με την κόλαση μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά τι συμβαίνει με εκείνους των οποίων η εμπειρία είναι η ακριβώς αντίστροφη? Σε μια από τις γνωστές επιθανάτιες εμπειρίες, ο Ντάνιον Μπρίκλι επίσης υπομένει μια συνάντηση που θα του αλλάξει τη ζωή. Η εμπειρία του Ντάνι περιγράφεται με κάθε της λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Σωσμένος από το φως». Σε βασικές γραμμές είναι η εξής. Ο Ντάνι μιλούσε με ένα φίλο του στο τηλέφωνο, στο υπνοδωμάτιο μέσα στο σπίτι του, στο IN της Νότιας Καρολίνας. Κοίτα, πρέπει να κλείσω. Όχι, δεν μ' αρέσουν οι κεραυνοί. Ο Ντάνι ένιωθε πάντα άβολα όταν έπεφταν κεραυνοί και ανυπομονούσε να κλείσει το τηλέφωνο και να απομακρυνθεί από κάθε πηγή ηλεκτρισμού. Ξαφνικά άκουσε μια έκρηξη στο αυτί του. Πετάγεται έξω από τα παπούτσια του και πέφτει πάνω στο κρεβάτι. Το σώμα του διαλύεται εντελώς. Ο Ντάνι θυμάται να εγκαταλείπει το σώμα του και παρακολουθεί τη γυναίκα του Σάντι να προσπαθεί να του κάνει τεχνητές αναπνοές. Θα ξαναπέσει στο βασανισμένο κορμί του, αλλά όχι για πολύ. Σύντομα ξαναβγαίνει, την ώρα που παρακολουθεί τους νοσηλευτές στις απέλπιδες προσπάθειές τους να του σώσουν τη ζωή. Καθώς το ασθενοφόρο απομακρύνεται, ο Ντάνι βλέπει μια σειρά από εκπληκτικά πράγματα. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο να περιγράφει την εμπειρία του. Ακούγονταν γλυκές καμπάνες την ώρα που το τούνελ στροβιλιζόταν προς εμένα και μετά γύρω από μένα. Ξαφνικά εξαφανίζεται κάθε ήχος στη Σάντι να κλαίει. Εξαφανίζονται οι νοσηλευτές και κάθε ήχος από τον ασύρματο του ασθενοφόρου. Ήμουν μόνο εγώ και το τούνελ.
Κοίταξα μπροστά μέσα στο σκοτάδι και είδα ένα φως. Άρχισα να κινούμε προς το φως όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κινιόμουν χωρίς πόδια, με μεγάλη ταχύτητα προς το φως, που γινόταν όλο και πιο λαμπερό, μέχρι που νίκησε όλο το σκοτάδι και απέμεινα να στέκομαι σε έναν παράδεισο λαμπερού φωτός. Ήταν το πιο φωτεινό πράγμα που είχα δει ποτέ μου. Δεν τύφλωνε. Ήταν απαλό στα μάτια μου. Κοίταξα στα δεξιά μου και είδα μια αργυρή φιγούρα να εμφανίζεται, σαν σιλουέτα μέσα στην ομίχλη. Με πλησίαζε και άρχισα να νιώθω μια βαθιά αίσθηση αγάπης. Μιας αγάπης που συμπίκνωνε ολόκληρο το νόημα της λέξης. Ήταν σαν να βλέπεις τον παλιό σου εραστή, τη μητέρα σου, τον καλύτερο σου φίλο. Όλα μαζί σε ένα πρόσωπο. Κάο Ντάνι επιστρέφει στο νοσοκομείο. Κοιτά από ψηλά τη σκηνή φρενίτιδας πάνω από το κρεβάτι του πόνου. Το προσωπικό του ασθενοφόρου προσπαθούσε να τον ανανύψει, αλλά δεν είχαν πια παρατήσει. Τώρα παρακολουθούσε τους γιατρούς να εγκαταλείπουν την προσπάθεια και να τραβούν το σεντόνι πάνω από το κεφάλι του και να σπρώχνουν το φορείο στο διάδρομο να περιμένει το προσωπικό του νεκροτομείου. Τότε έρχεται η πιο τρομακτική στιγμή της όλης εμπειρίας. Ξαφνικά έχει γυρίσει στο σώμα του, κάτω από το σεντόνι, κοιτάζει ψηλά με τα βασανισμένα του μάτια. Ο Ντάνι δεν μπορούσε να κινηθεί, ούτε να κάνει θορύβους, και οι νοσοκόμοι έρχονται να τον πάνε στο νεκροτομείο. Αλλά αυτή η επιστροφή στο σώμα ήταν επώδυνη, ακόμα και η σκέψη τον πονούσε. Ήλπιζε ότι αυτός, του οποίου τη σκιά μπορούσε να δει μέσα από το σεντόνι, θα τον πρόσεχε. Έκανε το μόνο που μπορούσε να κάνει. Φύσηξε κάτω από το σεντόνι. Hey. Ελάτε εδώ. Είναι ζωντανός, κοιτάξτε. Hey. Το σώμα στο οποίο είχε επιστρέψει ο Ντάνι ήταν κατεστραμμένο. Θα περάσουν μήνες μέχρι να καταφέρει να κινήσει τα χέρια ή να σταθεί όρθιος, πόσο μάλλον να περπατήσει. Η εμπειρία του όμως θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του. Ένα από τα πιο συναρπαστικά τμήματα της εμπειρίας είναι η έναρξη κατανόησης της επέκεινας ζωής. Όχι μόνο υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, αλλά υπάρχει και ένα συγκεκριμένο σύστημα για την έξοδό μας από αυτόν τον κόσμο και την είσοδό μας στον επόμενο. Όσο περισσότερο το μελετάμε, τόσο αυξάνεται η ευκαιρία μας να σηκώσουμε το πέπλο και να μάθουμε ότι δεν υπάρχει μόνο αυτή η ζωή, υπάρχει και επόμενη. Η δική μου εμπειρία με κάνει να είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Γιατί? Είχα τρεις τέτοιες εμπειρίες. Μία εμπειρία θανάτου και δύο επιθανάτιες. Το 1975 με χτύπησε κεραυνός. Θεωρήθηκα κλινικά νεκρός για 28 λεπτά. Κατέρευσα από καρδιακή ανεπάρκεια και έκανα επίγουσα εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς το 1989. Και μετά μου έκαναν επίγουσα εγχείρηση εγκεφάλου το 1997. Όλες επιπλοκές από το χτύπημα του κεραυνού. Υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Ένα θαυμαστό υπέροχο μέρος που μας περιμένει να πάμε. Η επιθανάτη εμπειρία ανοίγει πραγματικά την πόρτα για την επιστήμη και την ιατρική. Να ερευνήσουν τη ζωή μετά το θάνατο και την ύπαρξη του παραδείσου. Προσωπικά, μετά από αυτές τις εμπειρίες, θα ήθελα να πω το εξής. Αν δεν πιστεύετε ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, χάνετε το καλύτερο κομμάτι της ζωής σας. Από εκείνη τη μέρα ως σήμερα, ο Ντάνιον Μπίκλι έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθά τους άλλους. Για τους Χάουαρ Στόρμ και Ντάνιον Μπίκλι, η βαθιά τους εμπειρία, εμπειρία παραδείσου και κόλασης, έφερε στη ζωή τους ριζικές αλλαγές, που μοιάζουν να είναι μόνιμες. Μοιάζουν να ξέρουν κάτι που εμείς οι υπόλοιποι αγνοούμε. Θα χρειαστεί κι εμείς μήπως να πεθάνουμε για να το μάθουμε, ή μήπως υπάρχει άλλος τρόπος. Αν η ιατρική κοινότητα ξεκινά να πραγματοποιεί αυτά τα μικρά θαύματα, υπάρχουν και άλλες επιστημονικές μελέτες που δείχνουν να καρποφορούν. Στην αναζήτηση του παράδεισου περικλείεται η απάντηση στο όλο ζήτημα της δημιουργίας, όχι μόνο του τέλους, αλλά και της αρχής της ζωής. Μπορούμε να υπολογίσουμε την εγκυρότητα αυτών των προσωπικών εμπειριών. Τι λέει γι' αυτό ο κόσμος της φυσικής, των μαθηματικών και της αστρονομίας? Μήπως είναι απλώς ψυχολογικό? Ή μήπως υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές μελέτες που διεξάγονται σήμερα?
Τα αποκαλυφθέντα στοιχεία υποδεικνύουν αύξηση στα επίπεδα γνώσης του πνευματικού όντος μέσα μας. Αυξάνουν την αναγνώριση του σημαντικού αυτού στοιχείου της ανθρώπινης ύπαρξης. Κυρίως λόγω της προόδου στη σύγχρονη ιατρική, που μπορεί να σώζει ανθρώπους από το θάνατο, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων γίνονται μάρτυρες μιας μορφής ζωής πέρα από τον τάφο. Με την έρευνά μας να συνεχίζεται, ομάδα έγκυρων ερευνητών αναζητά τρόπους να αποδείξει πως αυτές οι εμπειρίες είναι γεγονός και όχι φαντασία. Για παράδειγμα, κάποιες πτυχές στην έρευνα της ψυχολογίας υποδεικνύουν πως είναι η πολιτιστική μας ταυτότητα αυτή που καθορίζει τις ιδέες μας για το θάνατο ή τον παράδεισο. Η εκλογικευμένη αυτή άποψη εξηγεί πως μας έχουν μάθει τι να περιμένουμε και στο τέλος αυτό καταλήγουμε να πιστεύουμε. Είναι άραγε τόσο απλό. Ο γιατρός Kenneth Ring, επίτιμος καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Connecticut και συγγραφέας του «Μαθήματα από το φως» και βαδίζοντας προς το ωμέγα, αποφάσισε να ελέγξει την παρακάτω άποψη. Με την υπόθεση πως η πολιτισμική μας κατάσταση ορίζει το σκηνικό για τις, ας πούμε, καθαρές και ζωηρές εικόνες στην επιθανάτια εμπειρία, ένας τυφλός, ειδικά κάποιος που ήταν εκγενετής έτσι, δεν θα έπρεπε να έχει πολύ διαφορετική εμπειρία. Προσφάτως διεξήγα μελέτη όπου συνομίλησα με 31 άτομα τυφλά για τις επιθανάτιες εμπειρίες τους. Ανάμεσά τους υπήρχαν και αρκετοί που ήσαν εκγενετής τυφλοί. Το 80% αυτών των τυφλών ατόμων ανέφεραν ότι μπορούσαν να δουν πράγματα από αυτόν τον κόσμο κατά τη διάρκεια της εν λόγω εμπειρίας. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για τις επιθανάτιες εμπειρίες και τις περιγράφουν με ουράνιους όρους, συχνά μιλούν για ένα βασίλειο τρομερού μαγευτικού φωτός, ανίποτης ομορφιάς και ένα αίσθημα ανεφόρων αποδοχής και αγάπης. Νομίζω ότι μία επίπτωση της συνέντευξής μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις κοντά στο θάνατο εμπειρίες τους είναι ότι συμβιβάστηκα πολύ περισσότερο με την ιδέα του θανάτου. Δεν θα πω πως αδειμονώ να πεθάνω, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε να φοβόμαστε τίποτα από την ίδια τη στιγμή του θανάτου, όσο επώδυνη και αν είναι η διαδικασία. Νομίζω πως η επιθανάτια εμπειρία είναι εμπειρία στιγμής του θανάτου και όχι επιθανάτια εμπειρία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στον παράδεισο ή την κόλαση για να επιστρέψουν και να διηγηθούν το τι είδαν. Νομίζω ότι είναι μια δυνατή πνευματική εμπειρία της διαδικασίας του θανάτου. Είσαι καθοδόν. Δεν έχεις φτάσει ακόμα. Υποδηλώνουν πως υπάρχει ένα πνευματικό βασίλειο που καταλήγει κάπου, αλλά το πού ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Είναι επιθανάτιες όμως, ή εξωσωματικές μας εμπειρίες είναι οι πλέον απτές αποδείξεις για την ύπαρξη του παράδεισου. Είναι παράδοξο, αλλά πολλοί και σεβάσμιοι επιστήμονες από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και σήμερα προσπαθούν να αποδείξουν πως η αθανασία είναι ένα φυσικό σωματικό φαινόμενο και η μελέτη της ανήκει στον τομέα της επιστήμης της φυσικής. Ο J.J. Thomson, ο οποίος ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο, ανήκει σε αυτήν την ομάδα επιστημόνων, το ίδιο και ο Thomas Alva Edison. Ακόμα και ο Σίγκμουντ Φρόιν, τη στιγμή του θανάτου του, είπε πως αν επέστρεφε στη ζωή, αυτή τη φορά θα σπούδαζε παραψυχολογία. Ένας λιγότερο γνωστός, αλλά εξίσου γόνιμος επιστήμονας και εφευρέτης, είναι κάποιος με το όνομα Τζορτζ Μικ. Εγκατέλειψε την αποδοτική καριέρα και το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεών του για να ασχοληθεί με την αναζήτηση του επέκεινα. Σε ηλικία 60 ετών, αναγνωρισμένος ως σπουδαίος Αμερικανός επιστήμονας και εφευρέτης πολλών βιομηχανικών μηχανημάτων, ο George Meek αποσύρεται και ξεκινά μια 25ετή εντατική έρευνα για τη ζωή μετά το θάνατο. Ταξιδεύει παντού στον κόσμο για να εντοπίσει και να στοιχειοθετήσει έρευνες με τους κορυφαίους γιατρούς, ψυχιάτρους, φυσικούς, βιοχημικούς, πάστορες, ιερείς και ραβίνους. Το 1987 εκδίδει τα αποτελέσματα της έρευνας που κράτησε ένα τέταρτο του αιώνα. Για πρώτη φορά στα 8.000 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως ο νους, η προσωπικότητα και η ψυχή μας θα επιβιώσουν του σωματικού μας θανάτου. Ναι, όμως πού? Κι αν σήμερα έχει αποδειχθεί κατά τον George Meek πως ζούμε πέρα από το βιολογικό μας θάνατο, αυτό αποδεικνύει αυτόματα και την ύπαρξη του παράδεισου? Ο γιατρός Melvin Morse, που έχει μελετήσει περιπτώσεις ετοιμοθάνατων παιδιών, περιγράφει τον εαυτό του ως αλαζόνα γιατρό της εντατικής, με συναισθηματική απέχθεια προς οτιδήποτε το πνευματικό. Αυτό όμως πριν από μια σειρά επιστημονικών μελετών με ετοιμοθάνατα παιδιά.
ανακαλύπτει πως πολλοί άλλοι έχουν καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα που θα καταλήξει και ο ίδιος σε λίγο. Όταν ελέγχω την ιατρική βιβλιογραφία, νομίζω ότι είναι σαφές για την επιστήμη πως κάτι επιβιώνει του ανθρώπινου θανάτου. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν αναφορές, αναλύσεις της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, όπως και συμπεράσματα απευθείας πειραμάτων. Όλα καταλήγουν σε ένα μεγάλο όγκο αποδείξεων που καθιστά στην επιστημονική κοινότητα αξιόλογη την υπόθεση πως κάτι επιβιώνει του ανθρώπινου θανάτου. Ανάμεσα στην ολοένα και διευρούμενη ομάδα ανήκει και ο δόκτωρας Στίβεν Χόκιν, ο οποίος θεωρείται Εβραίος όσο πλέον λαμπρός νου στην εποχή μας. Σε αυτό που πολλοί θεώρησαν αντιδραστικό, ο δόκτωρας Χόκιν στο βιβλίο του «Θεωρία του Παντός, η προέλευση και η μοίρα του σύμπαντος» γράφει. Θα ήταν πολύ δύσκολο να εξηγηθεί γιατί το σύμπαν ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε, παρά μόνο ως πράξη Θεού που θέλησε να δημιουργήσει όντα σαν εμάς. Ολόκληρη η ιστορία του σύμπαντος μπορεί να θεωρηθεί σαν έργο Θεού. Ωστόσο, αν καταφέρουμε να ανακαλύψουμε μια ολοκληρωμένη θεωρία, θα μπορέσει εν καιρό να γίνει κατανοητή από όλους και όχι μόνο κάποιους ελάχιστους επιστήμονες. Αν βρούμε την απάντηση σε αυτό, θα είναι ο απόλυτος θρίαμβος της ανθρώπινης λογικής, γιατί τότε θα κατανοήσουμε το μυαλό του Θεού. Επιτέλους, η συζήτηση τίθεται επί επιστημονικού τάπητος και ο Χόκιν δεν είναι ο μοναδικός επιστήμονας που διεύρυνε τη σκέψη του στις ενδιαφέρουσες προοπτικές ενός κόσμου ειδικά δημιουργημένου για τη θνητή ζωή. Ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ, βιοχημικός Francis Crick, δηλώνει: «Οι ρίζες της ζωής μοιάζουν να είναι θαύμα. Είναι τόσες οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να δημιουργηθεί». Ο διεθνώς αναγνωρισμένος φυσικός Πολ Ντέιβις παραδέχεται πως είναι οι βασικές σταθερές της φύσης όπου βρίσκουμε τα πλέον παράδοξα τεκμήρια για την ύπαρξη μεγάλου σχεδίου. Ένας άλλος νικητής βραβείου Νόμπελ στον τομέα της φυσιολογίας και της ιατρικής, ο Τζον Σι Έκλς, βεβαιώνει πως κατά κάποιο μυστήριο τρόπο ο Θεός είναι ο δημιουργός κάθε ζωντανού όντους και ειδικά του ανθρώπου, το καθένα με ενσυνείδητη ατομικότητα της αθανασίας της ψυχής του. Και ο αστρονόμος Owen Kingerich δηλώνει πολύ απλά ότι όπως πιστεύω πως οι γραφές φωτίζουν το δρόμο προς τον Θεό, εξίσου πιστεύω πως οι γραφές της φύσης με τις εκπληκτικές τους λεπτομέρειες, ένα κομμάτι χόρτου ή η σύσταση στο άτομο του άνθρακα, επίσης υποδηλώνουν ένα θεϊκό σκοπό, ένα θεϊκό σχέδιο. Με το Θεό συγγραφέα αυτού του μεγαλεπίβολου σχεδίου, η συζήτηση ξαφνικά εξαπλώνεται σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα το πεδίο της φυσικής που υποστηρίζει την ιδέα του Big Bang. Μπορεί η ιδέα αυτού του άγνωστου κοσμικού ατυχήματος πριν από δισεκατομμύρια χρόνια να συμβιβαστεί με την άποψη ενός σύμπαντος έργου υψηλού σχεδιασμού? Όχι, σύμφωνα με το μαθηματικό της Οξφόρδης, Ρότζερ Πένροουζ, ο οποίος υπολόγισε τις πιθανότητες γέννησης της ζωής, χρονολογούμενης από την έναρξη του λεγόμενου Big Bang. Οι αριθμοί του αποκαλύπτουν παραπέουσες πιθανότητες, ενώ από ένα δισεκατομμύριο, 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 επαναλαμβανόμενο πάνω από ένα δισεκατομμύριο, δισεκατομμύριο φορές. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μαθηματικό και στατιστικό απίθανο. Δοθέντος αυτού του γεγονότος, υπάρχει κάτι που μπορεί να συνενώσει τη βεβαιότητα της θρησκείας με τον πραγματισμό της επιστήμης? Μπορεί και να υπάρχει. Στο καινούργιο του βιβλίο «Θεός σε ταχύτητα φωτός», ο δόκτωρας Τίλι Μπάουμαν εντοπίζει αυτόν τον παράγοντα συνένωσης στο φως. Στην έρευνά μου προσπάθησα να παρακολουθήσω εκ του σύνεγγης τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες μετά το θάνατο. Με τις τελευταίες αποκαλύψεις της κβαντοφυσικής, τις καινούργιες ερμηνείες για την Αγία Γραφή, όπως και τη συναρπαστική μυστηριώδη φύση του φωτός. Άλλοι ερευνητές, κυρίως ο Μούντι και ο Μόρς, καταγράφουν το φως ως το ειδοποιό συμβάν, το στοιχείο που οδηγεί πάντα σε μια μεταμόρφωση της ζωής τους. Το ζήτημα είναι γιατί το φως και όχι το σκοτάδι. Βιολογικά δεν είναι ο θάνατος κατάβαση προς το σκότος? Κι όμως ο Ντάνιον Μπίκλι και σχεδόν όλοι όσοι είχαν παρόμοιες εμπειρίες βλέπουν φως. Γιατί?
Είναι γεγονός πως δεν υπάρχει κάποια λογική ή ιατρική εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Ο Αϊνστάιν, ωστόσο, μας έδειξε στη ροή του φωτός το λογικό επακόλουθο του αιώνιου τώρα. Σήμερα, περισσότεροι επιστήμονες αναγνωρίζουν τη σημασία της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία εισβάλλει στην καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένου και του φωτός. Είναι απίστευτο, κι όμως οι φυσικοί έχουν διεξάγει πειράματα που υποδεικνύουν ότι το φως έχει συνείδηση. Δηλαδή πως το φως έχει την ικανότητα να αποφασίζει. Αν υπάρχει η πιθανότητα διασύνδεσης του φωτός και ενός υπέρτατου όντος, αυτή δηλώνεται με τρόπους που ήδη έχουν αποκαλυφθεί ανά τους αιώνες σε εκείνους που πίστεψαν στο Θεό. Η Γραφή βρίθησε αναφορές, ιδιαίτερα σημαντικές σε αυτό το νέο πλαίσιο. Στον Ψαλμό 103 διαβάζουμε «Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον». Στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 8, στίχος 12, λέει «Πάλι λοιπόν μίλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε, «Εγώ είμαι το φως ολόκληρου του κόσμου». Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και πάλι στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, στίχος 5, δίνει μια ξεκάθαρη μαρτυρία. Ιωάννης ήλθε εις μαρτυρία, ή να μαρτυρήσει ότι είναι εκείνος φως, και η σκοτία αυτό ουκ κατέλαβεν. Και αυτές είναι ελάχιστες μόνο αναφορές από τις πολλές μέσα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός περιγράφεται ως φως. Μήπως η επιστήμη μετά από τόσα χρόνια είναι έτοιμη να ξαναγράψει το βιβλίο της Γένεσης? Όμως ακόμα και αν όπως διατείνεται ο Τζορτζ Μικ μπορούμε τώρα να το πούμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, αυτό που οδηγεί την έρευνά μας. Αν η επιστήμη είναι επιτέλους διατεθειμένη να φωτίσει το μονοπάτι, θα βρούμε επιτέλους στοιχεία για αυτόν τον τόπο που καλείται παράδεισος. Μήπως βρισκόμαστε πιο κοντά στους αγαπημένους μας από ό,τι πιστεύουμε? Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που μας φέρνουν κοντύτερα στον άλλο κόσμο. Σε ένα σύμπαν που αφθονεί σε κάθε είδους αστρική δραστηριότητα, μοιάζει παράξενο που επικριτές και σκεπτικιστές υποστηρίζουν ακόμα πως δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω παρά μόνο μαύρο διάστημα. Αλλά πάλι πολλές φορές οι επικριτές έκαναν λάθος. Ο Σερ Ουίλιαμ Πρις, αρχιμηχανικός στα Βρετανικά ταχυδρομεία, έμεινε στην ιστορία με τη δήλωσή του πως η ηλεκτρική λάμπα του Έντισον ήταν μια παντελώς βλακώδης ιδέα. Και δεν ήταν ο μόνος. Πολλοί καθηγητές ανάμεσά τους και ο Χένρι Μόρτον, ο οποίος όπως και ο Έντισον ήταν έτοιμος να επιδείξει τον ηλεκτρικό γλώμπο φωτός, δήλωσε: «Προς υπεράσπιση της επιστήμης, τα πειράματα του Έντισον αποτελούν απάτη εις βάρος του κοινού». Το Scientific American, η Times της Νέας Υόρκης, η New York Herald και η Ακαδημαϊκή του Αμερικανικού Στρατού λιδώρησαν τους αδερφούς Wright, ισχυριζόμενοι πως ήταν επιστημονικά αδύνατον να υπάρξει υπτάμενη μηχανή. Σε έναν πιο εκλεπτισμένο κόσμο, πολλοί σκεπτικιστές ακόμη δεν εννοούν να καταλάβουν. Ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούμε καν να τους αναφέρουμε, οι οποίοι δήλωσαν πως είναι γελίο να πιστέψουμε πως τα τηλεοπτικά κύματα μπορούν να παράγουν εικόνα. Και ιστορικά, εμφανίζεται πάντα κάποιος να σπάσει τη φούσκα της γενικής ακαδημαϊκής συνένεσης. Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, μήπως ψάχνουμε για τον παράδεισο σε λάθος μέρη? Μήπως ο παράδεισος θα βρεθεί στα αμφιθέατρα της φυσικής? Πράγμα που μας φέρνει σε ένα σημείο της έρευνας, όπου σπάνια καταλήγει κάποιος καθώς η γλώσσα της επιστήμης είναι δυσνόητη. Αλλά σύμφωνα με τον Δόκτωρα Μόρς, υπάρχουν φυσικοί οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν τη συζήτηση σε ένα πιο κατανοητό επίπεδο. Στην Αγγλία σήμερα, ομάδα επιστημόνων, μαθηματικών και καθηγητών πανεπιστημίου μελετούν τις υποδιαιρέσεις του ατόμου και τους μαθηματικούς υπολογισμούς, πράγματα που κατά τη γνώμη τους θα αποδείξουν την ύπαρξη των λεγόμενων τεθνεουσών υπαραξιών, οι οποίες, παρότι αποτελούνται από διαφορετικά ατομικά στοιχεία, υπάρχουν και μοιράζονται τον ίδιο χώρο με αυτόν τον υλικό μας κόσμο. Σε απλούστερους όρους, αυτοί οι επιστήμονες προσπαθούν να αποδείξουν πως βασισμένοι στις αρχές της φυσικής, όταν ένα άτομο πεθαίνει, το άφθαρτο του πνεύματός του μεταβάλλεται σε επίπεδο ατόμων και καταλαμβάνει τη θέση του ανάμεσά μας, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο. Ο καθηγητής κβαντοφυσικής, Φρεντ Αλαν Γούλφ, προχωρά αυτή την ιδέα ακόμα.
Η κβαντοφυσική μας διδάσκει να μην φοβόμαστε το θάνατο. Ο θάνατος είναι μια απλή αλλαγή της σημαντικής μας διεύθυνσης. Αν μπορέσουμε να αποδεχτούμε αυτή τη θεωρία, αυτό θα σήμαινε πως ο παράδεισος δεν είναι κάποιο μακρινό μέρος, αλλά ένα μόνο βήμα στο κατόφλι προς τον επόμενο τόπο. Η Αγία Γραφή περιγράφει όμως τον παράδεισο ως τόπο ακατανόητης δόξας. Ενώ οι επιστήμονες αναζητούν αποδείξεις για τη θεωρία τους, οι ενδείξεις για τον κυριολεκτικό παράδεισο συνεχίζουν να σειραίουν. Ο δόκτωρας Μέλβιν Μόρς προχωρά τη μελέτη σε εκείνους με τη λιγότερη πολιτισμική φαντασία, στα παιδιά. Η πρώτη μου συνάντηση με αυτό το φαινόμενο έγινε όταν συνάντησα ένα κοριτσάκι, τη μικρή Κέιτι. Κοιτούσα το άψυχο κορμάκι της και αναρωτιόμουν αν υπάρχει τρόπος να τη σώσω. Η αξονική έδειξε είδημα στον εγκέφαλο, κανένα αντανακλαστικό, και βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Τότε έρχεται η οικογένεια μέσα και μου ζήτησαν αν μπορούσαν να προσευχηθούν για αυτήν. Σκέφτηκα ότι δεν καταλάβαιναν πως δεν είχε καμία πιθανότητα να ζήσει. Πιάστηκαν γύρω της και άρχισαν να προσεύχονται. Τρεις μέρες αργότερα η Κέιτι ανένυψε πλήρως. Λίγο μετά την επίστευτή της ανάρρωση, επέστρεψε για επανέλεγχο. Με θυμήθηκε να της κάνω τεχνητή αναπνοή. Μου φάνηκε παράξενο που το θυμόταν. Η Κέιτι εντυπωσιάζει τον γιατρό, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και έναν άλλο συνεργάτη του. Ήξερε ποιος από τους δύο τους είχε μπει στο δωμάτιο πρώτος. Θυμάμαι πολύ καθαρά ότι κατά τη διάρκεια της ανάνυψης τα μάτια της ήταν κλειστά. Μάλιστα βρισκόταν σε βαρύ κόμμα όλη αυτή την ώρα. Σκέφτηκα, για σκέψου, τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα έχει προκαλέσει την περιέργειά του. Ο γιατρός της ήταν να θυμηθεί την πισίνα. Η απάντησή της τον ξανασοκάρει. Η αθώα της απάντηση ήταν, εννοείς όταν συνάντησα το Χριστούλη και το Θεό? Εκείνη τη στιγμή δεν είπα τίποτε άλλο. Ίσως έφταιγε το σοκ, το ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μου. Ίσως ντρεπόμουν. Αλλά τη ζήτησα να επιστρέψει για νέα επανεξέτεση. Τότε μου είπε λεπτομέρειες για το πώς είχε ανέβει στους ουρανούς. Μου είπε ότι ο Χριστός της είχε πει ότι ήταν ώρα να γυρίσει πίσω. Και εκείνη απάντησε, όχι, θέλω να μείνω στον παράδεισο, περνάω ωραία. Και μετά εκείνος τη ρώτησε, δεν θέλεις να ξαναδείς τη μαμά σου? Και τότε επέστρεψε στη συνειδητότητα. But don't you want to see your mother? And at that point, she returned to what we call consciousness. Είδε πράγματι για λίγο τον παράδεισο η Κέιτι. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι τα παιδιά μπορούν να κατασκευάζουν εφάνταστες ιστορίες. Μήπως η εμπειρία της Κέιτι και άλλων σαν εκείνη μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στην αλήθεια, στην αναζήτηση του παράδεισου. Αν βασιστούμε στις μαρτυρίες όσων λένε πως έφτασαν ως εκεί και επέστρεψαν, παράδεισος και κόλαση είναι αληθινά μέρη. Στο μεταξύ, η ιδέα της ζωής μετά θάνατον δοκιμάζεται και το πού βρίσκεται ο παράδεισος αμφισβητείται από τα θεωρήματα της κβαντοφυσικής, ενώ η πιο ενδελεχής και προωθημένη σύγχρονη μελέτη καταλήγει στο αδιοφιλονίκητο συμπέρασμα. Τώρα μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα πως η ζωή συνεχίζεται. Το ερώτημα παραμένει. Συνεχίζει πού? Μέχρι σήμερα, οι ληστές και σκεπτικιστές απέτυχαν να δώσουν μια πιστευτή εξήγηση για αυτά τα καταγεγραμμένα φαινόμενα. Και καθώς η επιστήμη μαθαίνει περισσότερα για το σύμπαν και τη θέση μας σε αυτό, τα νέα στοιχεία μοιάζουν να προσεγγίζουν λίγο παραπάνω το δυσδιάκριτο στόχο μας. Πρέπει να αγνοήσουμε τα στοιχεία αυτά. Μπορούμε να τα αγνοήσουμε? Ο τρόπος απάντησής μας μπορεί να μας επηρεάσει αιώνια. Αφήγηση Ευτυχία Λιβανίου. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.
The most certain event of our lives is death. It is also one of the most mysterious. Death for Shakespeare was that undiscovered country from which no traveler returns. And only 100 years ago, when medical science was in its infancy, doctors could do little to postpone the inevitable. But as their skills have increased, more and more people can now, almost literally, be brought back from the dead. That fact may turn out to have profound implications for our own attitudes to death and the scientists' view of the human mind. Today, modern techniques of resuscitation mean that some of Shakespeare's travelers do return, and occasionally they tell of strange experiences, some of which appear to defy scientific explanation. In a respectable London suburb near Hampton Court lives a man who has twice been at death's door and survived to tell the tale. Derek Scull, age 66, is married with 2 children. You seeing your mother today? Probably will later. He's a retired army major and now works in a large firm of lawyers. Well, basically, I pride myself on being a fairly pragmatic, down-to-earth sort of person, but the experience that I underwent in 1978 remained etched in my memory for the last 8 years, and certainly I couldn't believe my eyes or my senses at the particular time. I had a heart attack, and I found myself in hospital in the intensive care unit on the first day. The hospital medical authorities had done everything they could for me. I was lying there in an operation robe, mask on my face, and obviously I'd received an injection of morphine or some sort of drug to keep me under control. I wasn't experiencing pain. In fact, I was feeling at peace with the world. And suddenly, I seemed to take off and float. Airborne, I suppose one would describe the word, into the corner of the room where I was able to look back, and I was conscious of lying there, and there was my own body. I thought, good gracious, what is this? In fact, I was sort of, I can describe it, I was looking at my toes on the ceiling, but sort of looking over, and there was my body immediately below me. I was in the corner, left-hand corner of the room, looking down at this body, and I had a perfectly good eye view of the bed and the entrance to the ward. And then I was also suddenly conscious that outside the room, there was my wife standing there in a red trouser suit talking to a nurse. I thought, my God, what an inappropriate time to arrive. I'm up there, there's the body, and what's going to happen? And I thought, something must happen. But the very next thing I was conscious of was sitting beside me was my wife in this bright red trouser suit, and I was there. I'd come down from the ceiling somehow, and there she was. This is why I know it wasn't a figment of my imagination, because it was so clear. I've given you the illustration of exactly what my wife was wearing. That was, and I couldn't have seen her at the time, so this absolutely convinced me. And it was certainly cemented after my second heart attack when I went through a totally similar experience. And I'm absolutely converted to this theory that something, call it your soul, call it whatever you like, does in fact temporarily detach itself from your body, goes to a vantage point, looks back and reviews the situation. And that's exactly what I felt I did on both occasions. For the religious, experiences near death such as these may well have deep meaning. But recently, they have begun to intrigue men of science. At St. Thomas's Hospital in central London is a clinical neurophysiologist who is one of Britain's leading experts in brain function in a wide range of mental disorders. His name, Dr. Peter Fenwick.
His interest in the so-called near-death experience is not religious, but to do with the science of consciousness. This program is his assessment of some of the latest scientific research. There has been an enormous amount of scientific interest recently in near-death experiences. Originally, we thought they were rare, but every country in the world that has looked for them has found them. So you see, they occur commonly and really very widely. This particular area for me is quite fascinating because one of the things that I'm interested in is interested in consciousness. What is consciousness? Is it something which is just limited to the skull? Is it within the mind? Is it just the functioning of the brain? Or is it something much wider than that? And can the near-death experience help us with this at all? A classic near-death experience is that of Mrs. Barbara Lambert. Aged 37 and married with four children, she lives near High Wycombe. A close neighbour of hers is her twin sister Bobby. Although not so obviously near death as Major Skull, her case is nevertheless typical of the thousands that have been studied. The night after I had my first baby, and I'd had a very painful, long, drawn-out labour, and I'd been very frightened, and at one point I had prayed that I would die because I found the pain so agonising. I was put into a room, and I went to sleep, and I had a lot of after pains. It was great discomfort. The next thing I remember, my nose, what I thought was my nose, was 2 inches away from the ceiling. A very textured ceiling, which I didn't recognise. And I realised that I was too close to be viewing it from a bed. And then I turned round and I looked down on the person in the bed. I thought it was my twin sister. And I studied the face and realised that it was my face. We've got slightly different noses. And, you know, that in fact it was me. When I realised that I was out of my body, I was slightly frightened for a short time. But after that, it seemed quite natural. The next thing, I felt that I was in this long, dark tunnel with a very, very bright light at the end, so brilliant. It was more brilliant than the sun, absolutely brilliant. And I was very natural to be drifting towards the end. It seemed very peaceful and quite a natural thing to do. You know, I didn't feel that I could go the other way. I just felt it was like a magnet being drawn towards the end. But as I got closer and closer, it was as if the light was more of a flickering light, and, you know, I wanted to go there. But I arrived at the end and I realised I had to stop there, that I couldn't just go through. I stopped there. And when I looked through, it was like looking through a window. As I looked, I could in fact see it was like a small country garden, and then I could see a man. He was dressed in like a brown, lightly tweeded suit, no tie, and was stood behind a fence. So he was just a few feet away from me. But he recognised me, so I felt as if I had like a physical appearance. He asked me why I wanted to die. I can remember thinking, is it Grandad? I knew that he had died, so that I must be at the point of death. He'd died when I was 9 years old. And I felt that if I went further from the point where I was, that I would die. And it's as if he was veering me towards decision. He did say, well, who would look after the baby? And when I said, well, I don't know who can look after the baby, that's when I
felt that I was back in my body, having made that decision, that I'd made a decision to live. It definitely wasn't a dream. It actually physically happened. I couldn't tell you what I dreamt last night, last week, but this was near 17 years ago on March the 1st. It's as if it happened 5 minutes ago. It's that clear. I've never forgotten it. Now, that was one of many dramatic near-death experiences. Could they have a simple explanation? An obvious explanation for the near-death experience is that they've been caused by what the doctors have done to the patients. Now, anesthetic gases, we know, can produce mystical experiences. We also know that drugs such as the opiates can produce mystical experiences. Now, there are real problems with the traditional drug explanation. Firstly, you'd expect people to be confused. Near-death experiences, they're not. And secondly, you'd expect the experience itself to be very random. But it isn't. It's quite specific. There have been many different studies now from throughout the world which show that the experiences that people have fall into certain definite groups. Not everybody has all the experiences, but nevertheless, they do seem to be forming a pattern. A good example of how remarkably consistent the experiences seem to be is the case of a Merseyside retired nurse who, 18 years ago, was so ill she was almost given up for dead. I had a minor operation in 1969, and things went wrong during that operation. And I was very, very poorly for about 3 days. And on the Saturday morning, the nurse came and said, Mrs. Williams, I'd like to take your temperature. After the operation that I'd just had, apparently I was bleeding, but nobody knew this at the time. She took my temperature, went to the next bed, and I leant over to get my tea. And collapsed. Oh. And with that, I seemed to leave my body. And I went up onto the clock on the wall. But I wasn't conscious of walking or anything. I just sort of floated to the wall, to the clock on the wall in the ward. I felt real. It felt I was really up there. You know, it was my body that was up there. My whole body, my dead body, was down on that bed. It wasn't like a dream at all. It was real life. And by this time, the doctor had been summoned, and the sisters, the two night sisters, were there. Trying to get my blood pressure, the SCN was trying to get my blood pressure on one side, and the doctor, with an Australian voice, said to try it on the other arm. So when the doctor tried to pummel me on my chest and nothing happened, the nurse said, I'm sorry, I just cannot get blood pressure. This doctor said, I'm sorry, sister, she's gone. Pulmonary embolism. Sorry, sister, I think she's gone. Pulmonary I just embolism. Didn't understand what all the panic was about, you see. I couldn't believe that I had died because I felt fine up there by the clock. I couldn't understand why they were fighting for me. With that, though, they pulled my bed with the oxygen cylinder away from the wall and were taking me out of the ward. But as soon as I saw them taking my body, my dead body on the bed away. I thought, gosh, I'd better go back. I thought, well, I can't let them go without me. And I seemed to come from that position by the clock back into my body with a thud sort of thing, you know. And then I had a lot of pain. Just for seconds, it was a great deal of pain again, but I hadn't had any pain, you know, when I came out of my body. I didn't come to until about 11:30 in the morning. But in that time, from 6:30 till 11:30,
I was up in what I presumed to be heaven. It was really a tunnel of light. It was just a vivid brightness, very serene, tranquil. I went up to this beautiful park, vivid colours, and gorgeous music. A chorus of voices singing, and in the background there were sort of trumpets. Beautiful music. I saw several people that I knew who appeared to have just gowns on, and I saw my father in this place. He too seemed to be sort of floating around, no effort, no words spoken, but come, welcome, you know, it's nice to see you again. In that time, my husband apparently was sent for and saw me and was told then that I had gone and told to come back the next day for my death certificate. But then it was just this vivid brightness, and there I saw some pontifical being, I presumed it was the good Lord. This figure was radiant, absolutely radiant, white gown, and he didn't speak, but he welcomed me. He was standing by the side of a throne, and he was letting the little children play around there. And I thought then, what a wonderful person you are, just as I had imagined the good Lord to be. I was not allowed to stay there, but I didn't want to come back. I didn't want to come back from that place. It was beautiful. Book by an American doctor, Michael Sabon. He's a cardiologist, and he's taped interviews with over 100 people who've had out-of-body experiences, mostly after heart attacks. Tubes and Dr. Sabon started out very skeptical. I had felt that I could prove that this was not real by showing that what they said they saw from the ceiling happening in the room during the resuscitation really didn't occur at all, but it was something that perhaps they had seen on television and would reconstruct as happening to them at the time they were unconscious. Perhaps they were lying semi-conscious on the bed and could hear what was going on in the room and then later reconstruct that as a visual event. Now, were you unconscious at this time, or was this prior to the time that you lost consciousness? No, I was unconscious before I hit the floor. I seem to be up and above just watching what's going on. Like I was out of my body, so to speak, looking down on it from a height above. Could you see things in clear detail, or was it blurry? No, it was quite a bit of detail. What was one of the first things they did? Do you remember? It struck me first. That was the first thing. The doctor struck me with his fist, raised it above his head, and came down. Quite a blow. They took a plastic funnel-like thing and crammed it down my throat. The man that put it in there got it in, started in wrong, loosened up some of my teeth. And doing it, I got very angry with him, but not the body there on the table. I got angry watching him do it from above. And another doctor with a syringe and appeared to be an extra long needle took it two-handed and thrust it in what apparently was my heart. Now, you said that you were watching this from somewhere else in the room. Whereabouts, if you had to say physically, were you in the room if you were watching it from somewhere else? Actually, I was above the ceiling, I appeared to be. But for all practical purposes, as far as I was concerned at that time, the ceiling was transparent. I was above the ceiling, but I could still see. And then when they got the machine set up, they took a little round disc, sort of a round, I think it was round, and placed them on my bare chest and hit me twice. I could watch what they call an oscilloscope. A straight line was appearing on it.
after they thumped me the second time, then it started fluctuating back and forth. Specific details of how they'd been resuscitated had been recorded. When I was able to go back and look at the details of the cardiac arrest itself and compare them to what the patient actually said he saw from the ceiling, there was a high degree of accuracy of what they said they saw to what actually did occur. And I must say that this is something that I totally was not expecting to find. I could see my face very clearly, and they were lifting my eyelids to see where my eyes were, I guess. They were pushing on my chest and putting an IV in my hand. I could also see them putting a little needle in my other hand, something about blood gases. Many of these people were able to give me specific and unique events that were happening that were not discussed at the time, that were out of their physical visual field where they were lying, and were unique to that own resuscitation and not something that was generally seen on routine resuscitations viewed on television or whatever. They were putting an electric shock to my body or something like that. I knew my body was jumping every time they put those pads on me. I didn't feel nothing. They gave me a shot in the groin. It appeared to me they were putting a shot in there, my right side. Well, the doctor came and said to me, he says, "Boy, you had a close thing." He says that I had died and all that stuff. I say, "Doc," I says, "I didn't die." I says, "I seen everything you did." And he says, "What do you mean?" I said, "Well, I saw you with the needle trying to get in my right armpit and going around the other side and all that." I said, "I saw it all." He says, "That's impossible." He says, "You were clinically dead. That was absolutely impossible." And he just didn't believe it. He wouldn't believe it. He just walked away. Well, I said to him, I said, "Is it true, Doc?" He said, yeah, it happened. And he just shook his head and he walked away. But I'm telling you, I didn't feel dead. I mean, it was just like I was standing over there and talking to you there. I've been able to show in many cases that what they said they saw actually did occur. I've looked into the traditional explanations for this, and they don't wash out. They don't explain how these people were able to see these things. So I'm left with the possibility that what they said happened to them actually did occur the way they said it occurred, i.e. they somehow looked at it from a position separate from their physical body. Nevertheless, from the strictly scientific point of view, it's too soon to draw any certain conclusions. I'm certainly glad that I had the experience, because at least my husband said that he didn't need any convincing that miracles happen and that there is a good Lord. And if that's all I came back for, to convince my dear husband before he died that there was nothing to worry about, then I'm quite happy. I feel now that I've experienced a different dimension, that there is somewhere where we all go, and that we all go to this same place. There'll be someone there who knows us to guide us, that it's not frightening, and it's not painful, and it's a very natural progression, that you're drawn automatically to this place, and that, you know, it's a very loving, peaceful place to go to, you know, as natural as walking through a garden door or a garden gate. If death is going to be one of those experiences which is preceded by the experience that I went through, well, then it's not a fearful thing. I mean, everybody is fearful of death because of the unknown. Obviously, one doesn't want to depart from this world feeling in great pain and agony. You can't wait to go out. But in my particular instance, if this is a forerunner of death, this is the way you go out, feeling serene and at peace with the world and your fellow beings, then quite honestly, it won't worry me when my time comes.